Ευχαριστώ τον Economist για την πρόσκληση για άλλη μια χρονιά. Αυτή την περίοδο, μετά την πανδημία, μετά τα γεωπολιτικά ζητήματα που υπάρχουν γύρω μας, με το ενεργειακό και με όλα τα άλλα θέματα που βλέπουμε συνεχώς και εξελίσσονται, είναι ξεκάθαρο ότι ανοίγει μια νέα σελίδα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει σχετικά γρήγορα και αποτελεσματικά θέματα επάρκειας και αυτάρκειας ειδών πρώτης ανάγκης, όπως είναι το φάρμακο, αλλά και θέματα πλέον πώς θα χειριστεί το θέμα το ότι όλες οι άλλες ήπειροι δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή στον τόπο τους, στις χώρες τους. Άρα έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση, μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικά να επανέλθει μέρος της παραγωγής στην Ευρώπη από την Ασία κυρίως και βέβαια για να υπάρχουν ήδη πρώτες ανάγκες εδώ πέρα. Υπάρχουν τρία σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα είναι η σχέση με τους κανονισμούς. Και το θέμα της γραφειοκρατίας που είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι αλλού. Το δεύτερο είναι θέμα με τα επιπλέον κόστη που έχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε θέματα κανονιστικών διαδικασιών και σε θέματα περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προσαρμογής που υπάρχει μπροστά, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Συζητείται ήδη στις Βρυξέλλες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, που εκπροσωπεί τη Ελλάδα μας στο Medicines for Europe από την Ένωσή μας. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι βλέπουμε ότι έχουμε ολοένα αυξανόμενα κόστη και ολοένα και χαμηλότερες τιμές. Και το τρίτο θέμα είναι ακριβώς με ποιο τρόπο θα υπάρξει μια πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικά και οικονομικά φάρμακα, διότι τα κόστη ολοένα αυξάνονται και ο τρόπος προμηθειών των φαρμάκων από τις χώρες είναι ολοένα και πιο δύσκολο σε θέματα τιμολόγησης και αποζημίωσης. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι βλέπουμε δυστυχώς επιπτώσεις της περασμένης 20ετίας, όπου έχουμε φτάσει φάρμακα που ζητάμε να παράγονται με όλες, και καλά κάνουμε, με όλες τις διαδικασίες ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δέσμες που θέλει ο EMA, ουσιαστικά να πουλούνται σε τιμή κάτω από 1-2 ευρώ η συσκευασία. Αυτό είναι ξεκάθαρα μη βιώσιμο και αυτό έχει μετατοπίσει, όπως είπαμε, την παραγωγή και τελικών πρώτων και πρώτων ολών στην Ευρώπη. Άρα είμαστε μπροστά σε μια νέα πρόκληση, μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική, που πιστεύω ότι τουλάχιστον θα βελτιώσει κάποια θέματα, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι ασθενείς και οι Έλληνες κατά τη στοιχεία να έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση σε φάρμακα και γιατί όχι τοπικά παραγόμενα στην Ευρώπη.